Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει και το βράδυ αυτό να μας δώσει το λόγο του διαπνεύματος Αγίου και να φύγουμε γεμάτοι, χορτασμένοι με την παρουσία του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 947 σελίδα και κεφάλαιο ΙΑ. Ιωάννης, 947 σελίδα, κεφάλαιο ΙΑ. Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριο με μύρο και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν λοιπόν, αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Και ακούσας ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ηγάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθα και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έκαμε δύο ημέρας εν το τόπο που ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, ας υπάγομεν εις την Ιουδαίαν πάλι. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές, Ραβί, τώρα ζήτω να σε λιθοβολήσω οι Ιουδαίοι και πάλι υπάγεις εκεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 εώρε της ημέρας. Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι αυτό. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς, ο Λάζαρος, ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά υπάγω για να εξυπνήσω αυτόν. Είπον λοιπόν οι μαθηταί αυτού, Κύριε, εάν εκοιμήθη θέλει σωθεί. Αλλά ο Ιησούς είχε πει περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς Παρισία, ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω δια σας για να πιστεύετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομαι προς αυτόν. Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, προς τους συμμαθητάς, ας υπάγομαι και εμείς για να αποθάνομε μετ' αυτού. Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς, έβρεν αυτόν 4 ημέρας έχοντα ήδη εν το μνημείο. Ήτο δε η βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων, απέχουσα ως 15 στάδια. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς τη Μάρθα και Μαρία για να παρηγορήσω συν αυτάς περί του αδελφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς ήκουσε, ενώ ότι ο Ιησούς έρχεται, υπάντησεν αυτόν, η δε Μαρία εκάθητον το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησού, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θέλει σου δώσει ο Θεός. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί. Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση, εν τη Εσχάτη μέρα. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ερχόμενος εις τον κόσμο. Και αφού είπε ταύτα, πήγε και εφώναξε Μαρία την αδελφήν αυτής κρυφίως και είπεν, ο διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει. Εκείνη καθώς ήκουσε, σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε έλθει ο Ιησούς έτη στην κόμη, αλλά ήτο εν το τόπο που υπάντησεν αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν οι όντες με ταυτής εν τη οικία και παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες τη Μαρία ότι σηκώθη ταχαίως και εξήλθε, ακολούθησαν αυτήν λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείο για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθε όπου ήτο ο Ιησούς, ειδούσε αυτόν και έπεσε εις τους πόδας αυτού λέγουσα προς αυτόν, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Ο δε Ιησούς, καθώς είδε αυτήν κλαίουσα και τους ελθόντες με ταυτής Ιουδαίους κλαίοντες, εστέναξε εν τη ψυχή αυτού και ταράχθη και είπε, πού έβαλατε αυτόν, λέγουσι προς αυτόν, Κύριε, ελθέ και ιδέ. Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, ιδέ πόσο η γάπα αυτόν. Την έσβεξε αυτόν, είπον, δεν είναι δύνατο ούτως ώστε σύνεξε τους οθαλμούς του τυφλού, να κάμει ώστε και ούτως να μην αποθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν, πάλι στενάζον εν εαυτό, έρχεται εις το μνημείο, ή το δε σπήλαιον και έκει το λίθος επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς, σηκώσατε τον λίθον. Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος η Μάρθα, Κύριε, όζει ήδη, διότι είναι 4 ημερών. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δεν σι είπον ότι αν πιστεύσεις θέλεις ήδη τη δόξα του Θεού.
Εσήκωσαν λοιπόν τον λίθωνο που έκειτο από θανόν. Ο δε Ιησούς υψώσα τους οφθαλμούς άνω, είπε: Πάτερ, ευχαριστώσει ότι μου ήκουσας, και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις. Άλλοι δια τον όχλο τον περιεστώτα είπον τούτο, για να πιστέψωσι ότι εσύ με απέστειλας. Και ταύτα είπον, με τα φωνής μεγάλης εκράβγασε: Λάζαρε, ελθέ έξω. Και εξήλθε ο τεθνικός, δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας με τα σάβανα, και το πρόσωπο αυτού ήτο περιδεδεμένο με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: Λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει. Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων ήτιν εσύχαν έλθει εις την Μαρία και είδον όσα έκαμεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδεξε αυτόν να πήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον προς αυτούς όσα έκαμεν ο Ιησούς. Αμήν. Μια οικογένεια είναι τρία αδέλφια τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη προσωπική επαφή με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι τρία αδέλφια τα οποία αγαπάνε τον Ιησού και ο Κύριος αναπαύεται να έχει κοινωνία με τα αδέλφια αυτά, με την οικογένεια αυτή. Έχει ελευθερώσει ο Κύριος τη Μαρία. Έχει φάει μαζί τους στο σπίτι τους. Έχει διδάξει ο Κύριος στο σπίτι της Μαρίας και της Μάρθας. Και ο Κύριος αγαπάει το Λάζαρο, τη Μάρθα και τη Μαρία. Όμως, στην οικογένεια αυτή συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο είναι δυσάρεστο και σε λίγο μη αναστρέψιμο. Ο Λάζαρος ασθένησε και στέλνουν μηνυτές η Μάρθα και η Μαρία που αλλού, στον μόνο ο οποίος μπορεί να τους βοηθήσει, στο μόνο ο οποίος μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση, στο μόνο ο οποίος έχει τη δύναμη να θεραπεύσει τον αδελφό τους. Και στέλνουν μηνυτές με ένα μήνυμα συγκεκριμένο αλλά και αληθινό: Κύριε, ο Λάζαρος, τον οποίον αγαπάς, ασθενεί. Είναι αλήθεια αυτό που λένε. Γιατί ο Κύριος αγαπάει το Λάζαρο. Ο Κύριος αγαπάει το Λάζαρο, αδερφοί, γιατί ο Λάζαρος και οι αδερφές του φυσικά έχουν την επιθυμία να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό και η Μάρθα και η Μαρία στέλνουν μηνυτές στον Κύριο και του λένε: Κύριε, ο Λάζαρος, τον οποίον αγαπάς, ασθενή. Και εμείς, αδερφοί, τα αιτήματά μας τα φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου, ιδιαίτερα όταν οι καταστάσεις στη ζωή μας είναι μη αναστρέψιμες. Καθώς είμαστε άνθρωποι του Θεού, αγωνιζόμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Περπατάμε το δρόμο του Ευαγγελίου, παρόλα τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις ελλείψεις μας. Αγαπάμε τον Κύριο και το ομολογούμε αυτό. Είμαστε τα παιδιά του Θεού, ομολογούμε ότι ο Κύριος μας αναγέννησε, άλλαξε τη ζωή μας και έχουμε την επιθυμία και τη διάθεση να τελειώσουμε το δρόμο αυτό, ατενίζοντας την ημέρα εκείνη το πρόσωπο του Κυρίου μας. Όταν στη ζωή μας συμβαίνουν γεγονότα και καταστάσεις τα οποία είναι μη αναστρέψιμα, τότε απευθυνόμαστε στον μόνο ο οποίος μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση. Δόξα στο Θεό. Και ο Κύριος ακούει το αίτημα των μηνυτών της Μαρίας και της Μάρθας. Έχει φτάσει στα αυτιά του Κυρίου και τώρα έχει μεγάλη σημασία να δούμε, αδερφοί, την αντίδραση
του Κυρίου στο αίτημα της Μάρθας και της Μαρίας, το οποίο είναι επίγον. Και έχει μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς αντιδράει ο Κύριος στα αιτήματά μας, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι επίγοντα και χρήζουν άμεσης απάντησης. Το αίτημα αυτό το ακούνε και οι μαθητές, ότι ο Λάζαρος ασθένησε. Και τι θέλει η ανθρώπινη λογική, τι θέλει η λογική των ανθρώπων του Θεού, εφόσον τον αγαπάς Κύριε τον Λάζαρο, εφόσον είναι ο φίλος σου, είναι αγαπημένος σου, τι θα κάνεις, θα σηκωθείς, πάρα αυτά και θα τρέξεις για να τον θεραπεύσεις. Αυτό δεν θέλουμε από τον Κύριο. Όταν λέμε στον Κύριο το αίτημά μας, όταν εκχαιούμε την καρδιά μας, όταν λέμε στον Κύριο το πρόβλημά μας, του εκθέτουμε το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, αδιέξοδο Κύριε, πρόβλημα. Πρέπει να απαντήσεις Κύριε άμεσα. Τι θέλουμε από τον Κύριο? Να απαντήσει άμεσα. Θέλουμε από τον Θεό να κάνει μια ενέργεια, να πει ένα λόγο και ξαφνικά το αδιέξοδο να σηκωθεί. Η Μάρθα και η Μαρία σε τι ευελπιστούν? Ένα λόγο να πει ο Κύριος, ένα λόγο, και ο Λάζαρος ο αδερφός τους να θεραπευθεί. Για τη δόξα του Κυρίου. Κι όμως αδερφοί, ο Κύριος, επιτρέψτε μου να πω ότι συμπεριφέρεται σαν να μην άκουσε το αίτημα αυτό. Αντιθέτως στρέφεται στους μαθητές του και τους λέει ότι η ασθένεια αυτή δεν είναι για θάνατο, αλλά είναι υπέρ της δόξης του Θεού. Και είναι ένα μήνυμα παρηγορητικό αυτό. Όταν Κύριε λες ότι η ασθένεια, καθώς ο Λάζαρος ασθενεί, δεν είναι προς θάνατο, αλλά είναι υπέρ της δόξης του Θεού, τι σημαίνει? Ότι ταχαίως θα τον θεραπεύσεις. Ότι εσύ Κύριε θα μας χαρίσεις την απάντηση στο αίτημά μας, θα χαρίσεις την υγεία στον αδερφό μας και θα απολαύσουμε και πάλι το Λάζαρο ανάμεσά μας υγιή. Πόσο διαφορετική όμως είναι η λογική του Κυρίου από τη δική μας, αδερφία. Πόσο διαφορετικό είναι το πνεύμα από τη σάρκα. Ακόμα και εμείς οι άνθρωποι του Θεού, τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός και θέλει να εργαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει, ενώ ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει πώς λειτουργεί ο Κύριος, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε το σχέδιο του Θεού. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος όταν άκουσε το αίτημα αυτό έμεινε 2 μέρες παραπάνω στον τόπο που ευρίσκεται. Δεν έσπευσε. Δεν έτρεξε να πάει να λύσει το πρόβλημα της Μάρθας και της Μαρίας και του Λαζάρου. Δεν έτρεξε στην Βηθανία για να θεραπεύσει τον Λάζαρο, αλλά παρέμεινε στον τόπο όπου ήταν, γιατί είχε άλλη δουλειά να κάνει. Ποια ήταν η αποστολή του Κυρίου? Να διδάξει, να κηρύξει και να θεραπεύσει. Προσέξτε, αδερφοί, υπάρχει ιεραρχία, δεν είναι τυχαία η σειρά. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο για να διδάξει, για να κηρύξει και να θεραπεύσει. Που σημαίνει ότι πάνω από τη θεραπεία και το θαύμα είναι η διδασκαλία, και έχει μεγάλη σημασία οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται γύρω από τον Κύριο την ώρα αυτή να επικεντρωθούν στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ωραία είναι τα θαύματα. Και τα θέλουμε και τα επιζητούμε και τα επιποθούμε, γιατί φανερώνουν τη δόξα του Θεού. Ωραίες είναι οι δυνάμεις όταν ενεργούνται στο σώμα του Χριστού, μες στην Εκκλησία. Να ζητάς από τον Κύριο και ο Κύριος θαυματουργικά να έρχεται και να σου απαντάει. Να έρχεται ο Κύριος και μέσα σε μια στιγμή να σου λύνει το πρόβλημα.
Εκεί που είσαι μέσα στα κύματα να σε ανορθώνει ο Κύριος και να περπατάς επάνω στη θάλασσα. Ωραίο είναι αυτό. Αλλά όμως αδερφοί, πάνω από το θαύμα, πάνω από τη θεραπεία, πάνω από τις δυνάμεις είναι η διδασκαλία. Είναι η προσήλωση των ανθρώπων του Θεού. Πού? Στο θέλημα του Κυρίου. Να μάθει ο άνθρωπος του Θεού να πατάει γερά στο λόγο του Θεού και να βλέπει μόνο στο λόγο. Γιατί πολλοί άνθρωποι του Θεού απόλαυσαν τις δυνάμεις, τις ουράνιες, γεύτηκαν θαύματα μοναδικά στη ζωή τους και σήμερα είναι έξω από την Εκκλησία του Χριστού. Γιατί δεν έδωσαν βάση στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ο Κύριος πρέπει να τελειώσει την αποστολή του εκεί που βρίσκεται στον τόπο. Χρειάζεται χρόνο, πρέπει να ολοκληρώσει τη διδασκαλία. Έχει έργο να κάνει. Δόξα στο Θεό. Και η καθυστέρηση αυτή, αδερφοί, έχει σαν αποτέλεσμα ο Λάζαρος να πεθάνει. Τελείωσε. Ο Λάζαρος πέθανε. Πέθανε και ετάφη. Θαύτηκε το αίτημα. Θαύτηκε η προσευχή. Τελείωσε. Δεν έχουμε να ζητήσουμε κάτι άλλο από τον Κύριο. Μα ο Κύριος είπε ότι αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, υπέρ της δόξης του Θεού. Ο Κύριος έμεινε 2 επιπλέον ημέρες ακόμα στον τόπο που βρισκόταν. Πώς μπορείς να καταλάβεις τώρα για ποιο λόγο τα έκανε όλα αυτά ο Κύριος? Προσεύχεσαι, ζητάς από το Θεό, σε καίει το αίτημα, σε καίει το πρόβλημα, σε καίει η ασθένεια. Αδιέξοδα παντού. Είσαι άνθρωπος του Θεού. Γνωρίζεις ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει είναι ο Κύριος, αλλά απάντηση δεν υπάρχει από πουθενά. Και αντί να βλέπεις τα πράγματα να βελτιώνονται, το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο. Και έρχεται η στιγμή που το πρόβλημα γίνεται τόσο μεγάλο, όπου πλέον το αίτημα θάβεται. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Εσύ θεωρείς ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Όμως η περίοδος αυτή, αδερφοί, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, είναι περίοδος όπου ο Κύριος μας καλεί να δώσουμε έμφαση στη διδασκαλία. Η περίοδος που είμαστε εγκλωβισμένοι από τα αιτήματά μας, που περιμένουμε την απάντηση του Κύριου, είναι η περίοδος που πρέπει να μάθουμε, να βλέπουμε και να εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού μέχρι ο Κύριος να κάνει την έκβαση. Ξεκινάει ο Κύριος να πάει στη Βηθανία. Γιατί? Δεν ξέχασε το αίτημα, αδερφοί, ο Κύριος. Και αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι όταν προσευχόμαστε, ο Κύριος δεν ξεχνάει τα αιτήματά μας. Βραδύνει κάποιες φορές να απαντήσει, δεν ξεχνάει όμως. Και αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό έχει σημασία. Και ακούει η Μάρθα ότι έρχεται ο Κύριος και τρέχει να τον προϋπαντήσει. Τι έχεις τώρα, Μάρθα, να ζητήσεις από τον Ιησού? Τώρα δεν έχω να ζητήσω τίποτα. Εάν ερχόταν ο Κύριος 2 μέρες πριν, θα είχα να του ζητήσω. Τώρα δεν έχω τίποτα. Γι' αυτό και η Μάρθα όταν συναντάει τον Κύριο, αδερφή, δεν λέει τίποτα άλλο παρά το παράπονό της. Δεν ζητάει από τον Κύριο να κάνει κάτι ούτως ώστε να τους χαρίσει το Λάζαρο, αλλά λέει: Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μας δεν θα είχε πεθάνει. Εάν, Κύριε, απαντούσες στο αίτημά μου όταν έκραζα προς εσένα, δεν θα είχαμε φτάσει, Κύριε, στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Και όχι απλά πέθανε ο Λάζαρος, είναι και 4 μέρες στο μνήμα. Αναστρέφεται η κατάσταση. Όταν ο λαός Ισραήλ έκραξε, αδερφοί, στον Κύριο,
Όταν πλέον βρέθηκε σε αδιέξοδο γιατί η δουλεία του Φαράου είχε γίνει ανυπόφορη, ο Κύριος ελέησε το λαό αυτό. Και αγωνίστηκε ο Θεός να σπάσει την καρδιά του Φαραώ, ούτως ώστε να τον κάνει να αφήσει το λαό ελεύθερο. Και ο Φαραώ ιτήθηκε κατά κράτος στη μάχη με τον Κύριο. Και μετά τη δέκατη πληγή, τον θάνατο των πρωτοτόκων, φώναξε τον Μωυσή και είπε: «Πάρε το λαό και τα υπάρχοντα και φύγετε». Ξεκινάει η περίοδος της ελευθερίας. Και ξεκινάει ο λαός του Θεού την πορεία της νέας ζωής. Πού? Στη γη την οποία τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Όμως μεταβάλλεται η καρδιά του Φαραώ και στέλνει στρατό και άμαξες για να γυρίσουν το λαό πίσω. Τι λαός είναι αυτός? Είναι ένας λαός ο οποίος είναι εξαντλημένος, εξασθενημένος από τόσα χρόνια σκλαβιάς. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πολεμιστής. Ό,τι έχει βγει από την Αίγυπτο, έχει μαζί του γέροντες, ηλικιωμένους, γυναικόπαιδα. Δεν είναι μια γρήγορη πορεία και μαθαίνει ότι ο Φαραώ έρχεται για να τον γυρίσει πίσω. Πού βρίσκεται ο λαός του Θεού? Στην πορεία που ο Κύριος του είπε. Δεν είναι εκτός τροχιάς λόγου Θεού. Δεν βρίσκεται σε παρανομία. Δεν κάνει κάτι το οποίο είναι έξω από το λόγο του Θεού. Ο Κύριος τον οδηγεί στην οδό αυτή. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μπροστά η Ερυθρά θάλασσα, πίσω η Αιγύπτη. Και τι λέει ο λαός? Μωυσή, γιατί μας έφερες εδώ και δεν μας άφηνες στην Αίγυπτο να πεθάνουμε και να ταφούμε σε μνήματα? Ο λαός, αδερφοί, ο οποίος τα πόδια του δεν πατάνε στέρεα στο λόγο του Θεού. Και ο Μωυσής βρίσκεται και αυτό σε απορία. Γιατί το αδιέξοδο και το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και έρχεται η φωνή του Θεού, αδερφοί. Ποιος Κύριος δεν του είπε: «Ησύχασε, μη φοβάσαι, εγώ θα τα αναλάβω όλα». Τι βοάς προς εμέ, Μωυσή, τι βοάς προς εμέ? Τι κρατάς στα χέρια σου? Χτύπα με τη ράβδο τα ύδατα. Η δύναμή μας, η μεγάλη, αδερφή, είναι ο λόγος του Θεού. Εμείς θεωρούμε ότι η δύναμή μας η μεγάλη είναι τα χαρίσματα, τα θαύματα. Είναι ο λόγος του Θεού. Τα υπόλοιπα έπονται, ακολουθούν. Η δύναμη της Εκκλησίας η μεγάλη, του λαού του Θεού, είναι ο λόγος του Θεού, είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και ο Κύριος απαντάει στη Μάρθα, η οποία λέει: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, θα έκανες το θαύμα, κάτι θα έκανες και ο αδερφός μας θα γινόταν καλά». Και ο Κύριος λέει: «Μάρθα, εάν πιστέψεις», πού? «Στο λόγο του Θεού, θα δεις τη δόξα του Κυρίου». Εάν πιστέψεις στο λόγο του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος αυτός, αδερφοί? Τον οποίο ο Κύριος μας καλεί να πιστέψουμε. Γιατί? Για να φτάσουμε ασφαλώς μέχρι το τέλος. Γιατί σε καμία περίπτωση η υπόσχεση του Κύριου δεν είναι ότι θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, θα απαντήσει όλα μας τα αιτήματα και θα φτάσουμε στον ουρανό ελευθερωμένοι και ανάλαφροι. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Εκείνος ο οποίος άρχισε το καλό έργο, εκείνος και θα το επιτελέσει έως της ημέρας του Χριστού. Αλληλούια. Ο αδερφός σου Μάρθα θα αναστηθεί. Και προσέξτε, αδερφοί, η Μάρθα προτάσει το λόγο του Θεού. Το ξέρει το λόγο του Θεού. «Το ξέρω, Κύριε, ότι θα αναστηθεί. Εν τη Αναστάσει, εν τη Εσχάτη ημέρα». Ναι, το λες, το ξέρω, το πιστεύω. Δόξα στο Θεό. Αλλά όμως, αδερφοί, έρχεται ο Κύριος να επενθυμίσει στη Μάρθα ότι αυτός
είναι η Ανάσταση και η ζωή. Και εμείς, αδερφοί, έχουμε ανάμεσά μας Αυτόν που είναι η Ανάσταση και η ζωή. Κύριος είναι εδώ. Θα θέλαμε να βλέπαμε τον Κύριο μέσα από τα θαύματα τα οποία θα κάνει. Θα θέλαμε ο Κύριος να συνεργεί στο κήρυγμα με τα επακολουθούντα θαύματα. Αλλά όμως ο Κύριος είναι ανάμεσά μας διά του Λόγου Του. Και ο Κύριος, αδερφοί, είναι εδώ και μας τρέφει. Και αν είμαστε ζωντανοί μέχρι σήμερα, είναι γιατί ο Κύριος δεν μας στέρισε τον άρτο της ζωής. Ο λαός Ισραήλ περπατάει στην έρημο. Του έχει δώσει ο Κύριος όνομα, τον έχει χαρακτηρίσει. Είναι ο λαός ο επιθυμητής. Γιατί τι επιθυμούσε ο λαός αυτός? Να βλέπει τα θαύματα του Θεού. Αλλά αυτός είναι κακός χαρακτηρισμός όμως. Δεν το λέει ο Κύριος για καλό, ο λαός ο επιθυμητής. Είναι κακός χαρακτηρισμός. Γιατί τα θέλει όλα έτοιμα. Θέλει το νερό του, θέλει το κρέας του, θέλει το μάνα του. Δεν θέλει να κουράζεται. Γογγίζει στην πρώτη δυσκολία. Αλλά όμως, αδερφοί, επέτρεψε ο Κύριος ο λαός αυτός να περπατήσει 40 χρόνια στην έρημο χωρίς να μπει στη γη της επαγγελίας. Δεν ήρθε ο Κύριος να τον μετικήσει από τη μια στιγμή στην άλλη από την Αίγυπτο στη γη Χανάν. Γιατί πρέπει να μάθει ο λαός του Θεού τη διδασκαλία. Ποια είναι η διδασκαλία? Τα χρόνια αυτά στην έρημο. Προσέξτε, αδερφοί, πώς εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Δεν έρχεται ο Κύριος να του πει ότι τα χρόνια αυτά στην έρημο έσκισα το βράχο και βγήκε νερό, σου έδωσα ορτίκια, άνοιξα την ερυθρά θάλασσα. Δεν ήρθε να του υπενθυμίσει τα θαύματα τα οποία έκανε. Αλλά έρθε να του πει ότι 40 χρόνια στην έρημο σε ταπείνωσα και σε έκανα να πεινάσεις. Δύσκολη πορεία της έρημου. Αλλά, και αυτό το αλλά έχει σημασία, αδερφοί, σε έθρεψα με μάνα το οποίο δεν γνώριζες. Ποιο είναι το μάνα? Ο Λόγος του Θεού είναι. Για να μάθεις, να η διδασκαλία. Δεν έχει καμία αξία το ότι πιες νερό από την πέτρα, καμία αξία ότι έφαγες ορτίκια. Έχει σημασία να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά ζει με κάθε λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Κυρίου. Όλος ο λαός Ισραήλ ελευθερώθηκε από την Αίγυπτο. Κάθε μέρα έτρωγαν. Και ορτίκια φάγανε και μάνα τρώγανε και νερό ήπιανε. Ξέρετε πώς μπήκανε στη γη της επαγγελίας από αυτούς που βγήκανε από την Αίγυπτο? Δύο. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Τι τους ωφέλησε? Τι τους ωφέλησαν όλα αυτά τα θαύματα τα οποία είδαν και τα οποία απόλαυσαν και τα οποία έκανε ο Θεός στη ζωή τους? Ποιο το όφελος? Ακόμα ποιο το όφελος το ότι τους ελευθέρωσε ο Κύριος από την Αίγυπτο? Να σε βγάλει ο Κύριος από τον κόσμο και να αφήσεις τα κόλλα σου στον κόσμο. Ποιο το όφελος? Γιατί όμως έμειναν οι άνθρωποι αυτοί, θαύτηκαν στην έρημο και δεν απόλαυσαν την υπόσχεση του Κυρίου η οποία τους αφορούσε, ήταν για αυτούς? Γιατί? Γιατί ο λόγος δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Τόσο απλά, τόσο απλά. Δηλαδή η απιστία μπορεί να μου στερήσει τη γη της επαγγελίας? Ναι. Δηλαδή η αμφιβολία και η αμφισβήτηση στο Λόγο του Θεού μπορεί να μου στερήσει τη γη της επαγγελίας? Ναι. Ναι. Πηγαίνει και η Μαρία. Και αυτή το ίδιο. Έχει επικρατήσει απογοήτευση στο σπίτι. Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μας ο Λάζαρος δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά δεν ήσουν και πέθανε. Δεν μπορούν να καταλάβουν, αδερφοί, η Μάρθα και η Μαρία και εμείς πολλές φορές
ότι ο Κύριος δεν πήγε στο μνήμα για να συλληπιθεί τη Μάρθα και τη Μαρία. Δεν πήγε ο Κύριος στο μνήμα για να αφήσει λίγα λουλούδια στον τάφο του Λάζαρου. Δεν πήγε ο Κύριος στο μνήμα απλά για να επιθεωρήσει την κατάσταση. Έχει λόγο που ο Κύριος βρίσκεται στο μνήμα. Δόξα στον Θεό. Στενάζει ο Ιησούς. Στενάζει γιατί? Γιατί βλέπει την απογοήτευση. Βλέπει την κόπωση, αδερφή, την πνευματική των ανθρώπων του. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έχουν γευθεί τη δύναμη του Θεού να αμφισβητούν ότι οι δυνάμεις του Κυρίου μας είναι απεριόριστες. Δυστυχώς, αδερφοί, αυτή είναι η πλάση μας. Πολλές φορές αμφισβητούμε το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Γιατί? Γιατί εμείς έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας ένα πλάνο ευλογίας. Έχουμε σχεδιάσει πώς θέλουμε ο Κύριος να έρθει να μας επισκεφθεί, πώς θέλουμε ο Κύριος να έρθει να μας ελευθερώσει. Και βάζουμε σε καλούπι τις ενέργειες του Θεού και λέμε, Κύριε, θέλουμε αυτό να κάνεις για να είμαστε ελεύθεροι. Και όχι μόνο δεν κάνει ο Κύριος αυτό που του λέμε, αλλά δεν κάνει τίποτα. Ο Πέτρος με τους μαθητές έχουν πάει για ψάρεμα. Και βγαίνουν και δεν έχουν πιάσει τίποτα, τίποτα. Τα δίχτυα είναι άδεια. Μεροκάμα το μηδέν. Και έρχεται ο Κύριος. Τι έρχεται ο Κύριος να τους πει? Πέτρο, μην ανησυχείτε, εγώ θα φροντίσω για σας. Όχι, δεν έρχεται να τους πει αυτό, αδερφή. Έρχεται ο Κύριος να πει κάτι άλλο. Έρχεται να ζητήσει κάτι άλλο. Από ποιον? Από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απογοητευμένος. Πέτρο, δώσε μου το πλοίο σου για να μπω λίγο πιο μέσα στη θάλασσα να κηρύξω στους όχλους. Πάνω απ' όλα η διδασκαλία, είναι η ώρα που ο Κύριος πρέπει να διδάξει. Και ο Πέτρος το δίνει. Και ο Κύριος κηρύττει και διδάσκει. Για τον Πέτρο η ψαριά αυτή είναι αποτυχημένη. Για τον Πέτρο η επόμενη προσπάθεια θα είναι την επόμενη φορά. Θεωρεί δεδομένο ότι στο σπίτι του σήμερα θα γυρίσει χωρίς συγκομιδή. Όμως, αδερφοί, όπως είπαμε και πριν, ο Κύριος δεν ξεχνά. Μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι έχει ξεχάσει, ότι έχει αργοπορήσει. Δεν ξεχνά. Τελειώνει ο Κύριος το κήρυγμα, τελειώνει τη διδασκαλία, φεύγουν οι όχλοι. Τώρα έχει μήνυμα για τον Πέτρο, για τον μαθητή του. Είναι η ώρα εκείνη που ο Κύριος έχει μήνυμα για σένα προσωπικό. Τι θα σου πει ο Κύριος? Ρίξε το πλοίο πάλι στα βαθιά για να ψάρεψεις. Όχι, αδερφή, δεν θα φέρει ο Κύριος τα ψάρια έξω. Θα ξαναπάς εσύ. Θα ξαναπροσπαθήσεις εσύ κατά το λόγο του Κυρίου. Πήγαινε πάλι, Πέτρο, και ρίξε τα δίχτυα για να ψαρέψεις. Και εκεί έρχεται το επιχείρημα, Κύριε, διόλυσης νυχτός ψαρεύαμε. Όπως όταν ο Κύριος είπε στη Μάρθα, κυλήσατε το λίθο, όζη, Κύριε. Γιατί δεν το κάνεις εσύ, Κύριε, το λίθο με ένα λόγο? Όχι, εσύ θα το κάνεις. Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, επί το λόγο σου θα ρίξω το δίχτυ. Υπακοή στο λόγο του Θεού. Δεν ξέρει ο Πέτρος τι θα γίνει. Αλλά εφόσον του το λέει ο Κύριος, πρέπει να το κάνει και το κάνει. Και το αποτέλεσμα. Γέμισε το πλοίο του Πέτρου ψάρια και φωνάξανε και το άλλο πλοίο του Ιάκωβου και του Ιωάννη, γιατί βυθιζόταν το πλοίο από το βάρος των ψαριών. Αλλά όμως πρέπει να περιμένεις την ώρα εκείνη που θα έρθει ο Κύριος να σου δώσει προσωπικό μήνυμα. Να περιμένεις όταν ο Κύριος θα έρθει να αναστρέψει την κατάσταση στη ζωή σου. Πώς? Θαυματουργικά. Πιστεύοντας
στο Λόγο του Θεού. Γιατί η υπακοή μας και η πίστη μας στο Λόγο του Θεού έχει ως αποτέλεσμα βέβαιο την έλευση του Κυρίου στη ζωή μας γεμάτη ευλογία. Ο λίθος αποκυλάται από το μνήμα. Ο τάφος είναι ανοιχτός, το μνήμα είναι ανοιχτό. Τι αρκεί μόνο? Ο Λόγος του Κυρίου. Γι' αυτό πήγε ο Κύριος στο μνήμα, αδερφοί, για αυτό το Λόγο, για να εξτομίσει Λόγο Θεού. Ο Κύριος πήγε στο μνήμα για να αναστήσει το Λάζαρο, τόσο απλά. Και ο Κύριος, όταν θα έρθει που θα έρθει στη ζωή σου, θα έρθει για να σε ευλογήσει τόσο απλά. Θα έρθει για να αναστρέψει την κατάσταση τόσο απλά. Μπορεί να φτάσεις μέχρι τέλος όμως. Και επιτρέπει ο Κύριος, αδερφοί. Επιτρέπει ο Κύριος να φτάνουμε μέχρι τις αντοχές μας. Επιτρέπει ο Κύριος να φτάνουμε σε σημεία τα οποία νομίζουμε ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Επιτρέπει ο Κύριος να φτάνουμε σε σημεία στα οποία θεωρούμε ότι μόνο κάποιος παρηγορητικός λόγος του Κυρίου θα μπορέσει να απαλύνει λίγο τον πόνο μας. Γιατί? Για να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού μέσα από την υπακοή μας στο θέλημα του Κυρίου. Και αυτό προσπάθησε ο Κύριος 3,5 χρόνια να περάσει και να διδάξει τους μαθητές. Η υπακοή στο Λόγο του Θεού και μέσα από την υπακοή φανερώνεται η δόξα του Χριστού. Ο Λάζαρος αναστήθηκε, τον ανέστησε ο Χριστός. Παρόλα τα προγνωστικά, παρόλες τις πεποιθήσεις τις ανθρώπινες, παρόλο το καταδικαστικό αποτέλεσμα το οποίο είχε βγάλει η Μάρθα, η Μαρία, οι συγγενείς και όλοι οι φίλοι τους, ο Κύριος ανέστησε το Λάζαρο. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, τι κρατάς στα χέρια σου Μωυσή, τη ράβδο Κύριε, χτύπαμε τη ράβδο τα νερά. Γιατί εκεί που δεν βλέπεις πέρασμα, εκεί θα έρθει ο Κύριος να ανοίξει δρόμο για να περάσεις. Και με το χτύπημα της ράβδου, άνοιξε η ερυθρά θάλασσα και ο λαός διέβη την ερυθρά και πέρασε απέναντι. Και η ερυθρά θάλασσα ήταν οδός σωτηρίας για τους Ισραηλίτες και οδός θανάτου για τους Αιγυπτίους. Αυτά κάνει ο Θεός, αδερφοί. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτά, πρέπει να αγωνιστούμε. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε από την Αίγυπτο, να πετάξουμε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και να φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Όχι. Ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων, αλλά για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το θαύμα, πρέπει να αγωνιστούμε. Να περάσουμε όλα τα στάδια εκείνα τα οποία θέλει ο Κύριος. Να δοκιμαστούμε μέχρι τη δύναμή μας, την οποία μόνο ο Θεός γνωρίζει και εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε τις δυνάμεις μας. Για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, στην αδυναμία μου, η δύναμη του Θεού φανερώνεται τελεία. Γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Ένας άνθρωπος ασθενικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μέσα στις κακουχίες, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αδύνατος αλλά απολάμβανε τη δύναμη του Θεού τη μεγάλη. Με υπακοή στο Λόγο του Θεού. Και προσέξτε αδερφοί, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θεράπευε ήταν ασθενής. Προσευχήθηκε στον Κύριο να τον ελευθερώσει από το σκόλοπα από τον οποίον έπασχε. Τρεις φορές λέει προσευχήθηκα στον Κύριο. Την πρώτη δεν απάντησε ο Κύριος. Σε ποιον? Στον άνθρωπο ο οποίος είχε άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Προσευχήθηκε γιατί για ένα προσωπικό του αίτημα. Δεν είχε άλλα αιτήματα ο άνθρωπος αυτός. Το μόνο του μέλημα ήταν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και έφερε ενώπιον του Κυρίου ένα προσωπικό του αίτημα. Κύριε, είμαι ασθενής.
Και για ποιο λόγο ήθελε να θεραπευτεί ο άνθρωπος αυτός? Προφανώς για να μπορεί να κηρύττει το λόγο του Κύριου με μεγαλύτερη ελευθερία. Δεύτερη φορά δεν απαντάει ο Κύριος. Τρίτη φορά έρχεται η απάντηση του Κυρίου. Τι του λέει ο Κύριος όμως, αδερφοί? Παύλο, αρκεί σε σένα η χάρις μου. Και το ερώτημα, αδερφοί, είναι αυτός ο λόγος, πόσο ειρήνη φέρνει μέσα στην καρδιά μας. Όταν προσεύχεσαι ο Κύριος να έρθει και να μεταβάλει το πρόβλημα σε ευλογία, όταν προσεύχεσαι ο Κύριος να έρθει και να σε ελευθερώσει, όταν δεν βλέπεις την ενέργεια του Θεού στη ζωή σου, έρχεται όμως η φωνή του Κυρίου και τι σου λέει? Αρκεί σε σένα η χάρις μου. Φέρνει αυτή η απάντηση του Κυρίου ειρήνη στην καρδιά σου και στην καρδιά μου? Ή μήπως συμπεριφερόμαστε σαν τον Ισάφ? Τι να μου κάνουν τώρα εμένα τα πρωτοτόκια, εγώ πεθαίνω από την πείνα. Και με τη χάρη του Χριστού, αδερφοί, βρισκόμαστε σήμερα μέχρι εδώ. Και με τη χάρη του Χριστού θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και με τη χάρη του Χριστού θα απολαύσουμε ό,τι επιτρέψει ο Κύριος επάνω στη γη αυτή, πνευματικό βεβαίως. Με τη χάρη του Χριστού ο Κύριος θα μας χαρίσει και μας χαρίζει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Και αυτή η χάρη, αδερφοί, πρέπει να μας αναπαύει. Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, γιατί? Γιατί ο Κύριος που άρχισε το καλό έργο θα το επιτελέσει. Ο Κύριος έβγαλε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα τον οδηγήσει, πώς? Με ασφάλεια στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος είπε στους μαθητές να μπουν στο πλοίο και να περάσουν απέναντι εν μέσω θαλασσοταραχής, αλλά θα τους οδηγήσει με ασφάλεια απέναντι. Και ο Κύριος μας είπε να μπούμε στο πλοίο αυτό, αδερφοί, και να κοπηλατήσουμε μέχρι να περάσουμε απέναντι, μέχρι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, και θα περάσουμε με ασφάλεια εάν μείνουμε στο πλοίο αυτό. Μπορεί, αδερφοί, να μην βλέπουμε τα μεγάλα, αλλά γευόμαστε το μεγαλύτερο, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και μ' αρέσει πάρα πολύ όπως ξεκινάει το βιβλίο της Ρουθ, το οποίο εμείς διαβάζουμε το βιβλίο και λέμε πείνα, ο Ελιμέλεχ πήρε την οικογένειά του, πήγε στη γη Μωάβ. Αλλά έχει σημασία πως ξεκινάει το βιβλίο αυτό. Τις ημέρες εκείνες, λέει, οι καθές, οι κριτές έκριναν. Που σημαίνει ότι υπήρχε έλλειψη άρτου, αλλά όμως υπήρχε πλούσιος ο Λόγος του Θεού. Γιατί μπορεί στην Βηθλέμ να υπήρχε πείνα υλική, αλλά όμως υπήρχε τροφή πνευματική. Υπάρχουν οι κριτές οι οποίοι κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Και ο λαός ο οποίος υπέμεινε την πείνα στη Βηθλέμ γεύθηκε την επίσκεψη του Κυρίου όταν ο Κύριος έδωσε και πάλι άρτο στο λαό του. Αλλά ο Ελιμέλεχ, ο οποίος εκβίασε την ευλογία του Θεού αναζητώντας άλλες διεξόδους στη ζωή του και πήγε στη γη Μωάβ, τα έχασε όλα. Τι να σου κάνει το γεμάτο τραπέζι και η αφθονία όταν πεθαίνει στη γη Μωάβ? Τι να κάνει στην Ναομή το γεμάτο τραπέζι όταν μένει χείρα, χάνει και τα δύο της τα παιδιά? Αλλά όμως στην Βηθλέμ ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του δίνοντας πάλι άρτο, γιατί, αδερφοί, ο Κύριος δεν ξεχνά. Και τιμάει τους ανθρώπους του οι οποίοι αγωνίζονται, πώς? Περιμένοντας και πάλι την επίσκεψη του Κυρίου. Αδερφοί, αν πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού θα δούμε τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Αμήν.